82 χρόνια συμπληρώνονται από την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Με τις σημερινές επετειακές εκδηλώσεις, 82 χρόνια μετά, εορτάζουμε την επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Τιμούμε με σεβασμό και ταπεινότητα τους ήρωες προγόνους μας που αγωνίστηκαν, αλλά θυσιάστηκαν από το φασισμό, τον ναζισμό, τον παραλογισμό, την παράνοια των Γερμανών κατακτητών. 82 χρόνια από την ανυπέρβλητη αυτοθυσία των κριτικών, με την ηρωική και αυθόρμητη συμμετοχή του κριτικού λαού στην άμυνα του νησιού, να προκαλεί ακόμη και σήμερα τον παγκόσμιο θαυμασμό. Τιμούμε, ως έχουμε ηθική και ιερή υποχρέωση, τους ήρωες κριτικούς που αγωνίστηκαν και εκτελέστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Αθάνατοι. Με την ονομασία Μάχη της Κρήτης έμεινε στην ιστορία η αεροπορευτική επιχείρηση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου του 1941 και η οποία έληξε 12 ημέρες μετά, την 1η Ιουνίου, με την κατάληψη του νησιού. 82η επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης, τιμούμε τη μνήμη των ηρώων προγόνων μας που έπεσαν σε αυτή την μάχη και φυλάσσουμε τις παρακαταθήκες τους για την αξιοπρέπεια, την τιμή και τους αγώνες που επιβάλλεται να κάνουμε όλοι μας και να είμαστε ετοιμότητα όποτε χρειαστεί για την πατρίδα. Και στο Ηράκλειο οι τοπικές αρχές τίμησαν την επέτειο, την πρωτόγνωρη στον κόσμο παλαϊκή αντίσταση, με τις μνήμες για τον αγώνα και το πείσμα των κριτικών για ελευθερία να ζωντανεύουν. Το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης.